Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Στέργιος, είμαι αγωνοδίκης του σημερινού αγώνα. Θα ήθελα να μου πείτε. Το dragster επίσημα ξεκίνησε πριν από 10-11 χρόνια στη Βόρειο Ελλάδα. Δειλά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών με 2 χρονόμετρα στην αρχή μπροστά και πίσω στην εκκίνηση των 300 μέτρων. Μετά από λίγα χρόνια ήρθε η Lenoth. Η Lenoth, η οποία έφερε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Αμερική και με αξιόπιστα φωτοκύτταρα και χρονόμετρα πλέον διεξάγεται ο αγώνας και δεν υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν για την χρονομέτρηση του αγώνα. Όλα γίνονται όπως γίνονται και στο εξωτερικό. Γίνονται αγώνες dragster εδώ στο Πολύκαστρο και στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Θα γίνουν και στο Τιμπάκι, στο αεροδρόμιο στην Κρήτη. 7 αγώνες θα μετρήσουν οι 4 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα dragster που φέτος γίνεται με την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας Ελλάδος, της ΟΜΕ. Υπάρχει συμμετοχή, είστε ευχαριστημένοι? Δεν υπάρχει συμμετοχή από μεγάλα αυτοκίνητα. Ίσως η κρίση, ίσως τα οικονομικά. Δεν υπάρχουν πλέον τα δυνατά μεγάλα αυτοκίνητα που υπήρχαν πριν από 2 ή 3 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά μικρά μηχανάκια. Αυτό είναι καλό. Οι νέοι ασχολούνται με τα μηχανάκια. Πάρα πολύ καλό αυτό. Οι συμμετοχές είναι αρκετές πάλι, αλλά όχι σε μεγάλα αυτοκίνητα. Αυτά που θα φέρουν τον πολύ κόσμο στις πίστες. Για να είναι μια πίστα ασφαλή, τι θα πρέπει να προδιαγραφεί, ποιες θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές που τηρεί? Να τηρούνται τουλάχιστον τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. Κανονικά πρέπει να υπάρχει αριστερά-δεξιά τείχος, όχι τα jersey που υπάρχουν. Είναι ο κόσμος να μην είναι πολύ κοντά στην πίστα, όχι τόσο πολύ από τα μηχανάκια τα μικρά και από τα αυτοκίνητα τα normal, όσο από τα μεγάλα αυτοκίνητα. Είπαμε ότι μεγάλα αυτοκίνητα δεν υπάρχουν, οπότε τα μέτρα ασφαλείας στοιχειωδώς στηρούνται. Φέτος, σήμερα, είστε ευχαριστημένος από τη φετινή διοργάνωση? Ναι, η οργάνωση είναι καλή. Έχει προσέλευση ο κόσμος, παρόλο που γύρω-γύρω στη Μακεδονία γίνονται και άλλοι αγώνες μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτων. Υπάρχει προσέλευση αρκετή. Ο κόσμος του dragster είναι ο κόσμος που έρχεται για τους αγώνες του dragster. Είναι οικογένειες, μπορούμε να πούμε όλοι αυτοί. Είναι παρέες. Αυτοί βοηθούν και αυτοί σηκώνουν τον dragster στην Ελλάδα. Ως έμπειρος της διοργάνωσης, θα ήθελα να μου πείτε τι θα συμβουλεύατε ναι με τους διαγωνιζόμενους, αλλά και αυτούς που δειλά, αλλά θέλουν να συμμετάσχουν. Μπορούν να συμμετάσχουν. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις από track day, αλλά πάνω απ' όλα τα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή πρέπει να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Πάνω απ' όλα μπορούν να δώσουν λιγότερα λεφτά για να κάνουν το μηχανάκι τους, αλλά πρέπει να δώσουν περισσότερα λεφτά για να πάρουν ένα αξιόπιστο κράνος, μια αξιόπιστη φόρμα, να φοράνε γάντια ασφαλείας, να φοράνε την μπαλακλάβα ασφαλείας από μέσα, οι μπότες τους να είναι δερμάτινες. Πρέπει οπωσδήποτε να, πρώτα απ' όλα, την προσωπική τους ασφάλεια. Το θέμα ασφαλείας εν μέρη ανήκει σε εμάς, είναι προσωπικό μας θέμα, αλλά απ' την άλλη ανήκει και στους υπεύθυνους της διοργάνωσης, οι οποίοι ποιοι είναι? Ναι, έτσι είναι. Οι τεχνικοί έφοροι και του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας τα κοιτάνε αυτά και αν θα δείτε ότι παλιά μπορεί να τρέχανε όπως θέλανε, αλλά τώρα όλοι φοράνε φόρμα. Λίγο στα γάντια υπάρχει μια ελαστικότητα, αλλά και αυτά πρέπει σιγά σιγά να είναι οπωσδήποτε όλα δερμάτινα και ανθεκτικά και τα κράνη να είναι μέσα στις προδιαγραφές που ζητάει ο διοργανώτρια αρχή. Σήμερα δεν βλέπουμε ούτε λάστιγα ούτε κάγκελα και ο κόσμος είναι αρκετά κοντά στην πίστα. Είναι επικίνδυνο αυτό? Όχι, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα όπως σας προείπα να πούμε. Είναι καλά τα μέτρα ασφαλείας. Και προσπαθούμε και εμείς και οι security να διώχνουν τον κόσμο από αριστερά και δεξιά. Για τη διοργάνωση θα λέγαμε κάθε πέρσι και καλύτερα? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, σίγουρα το αυτοκινητοδρόμιο Σερών έχει περισσότερη ασφάλεια. Εδώ είναι αεροδιάδρομος, δεν είναι καθαρά αθλητικός χώρος. Είναι για άλλες δουλειές, αλλά οι αγωνιζόμενοι τον θέλουν γιατί είναι μεγάλη η ευθεία. Από την εμπειρία σας προτρέπετε τους νέους, έτσι? Ναι, προτρέπω και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή αγώνων με αυτοκινήτου. Υπάρχουν τα enduro, υπάρχουν τα motocross, υπάρχει το dragster, υπάρχουν οι ταχύτητες, οι οποίες γίνονται οργανωμένα και με ασφάλεια. Θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε εσείς? Τίποτα. Καλή αγωνιστική χρονιά στο dragster. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.